Σωρικόμοιαστα. Είναι ιδιοσυγκρασία μάθη μουριά του. Είναι 45 ετών. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί έχει να κάνει και με την κατάσταση της ζωτικής της δύναμης και με το τι βιώνει σαν κατάσταση. Άλλο είναι να είσαι teenager και άλλο είναι να είσαι 45. Στο teenager δεν έχεις άντε να διαβάσεις και να σε πρίζει η μάνα σου, ξέρω να διαβάσεις. Όταν είσαι 45 έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις, έχεις δουλειά, έχεις χίλια και πράγματα. Έχει έναν σύζυγο που είναι μεντορίνου, σηκωτικός και της αλλάζει τα φώτα. Έχει ένα παιδί που είναι μεντορίνου και της αλλάζει τα φώτα και έχει και ένα παιδί αρτζέντου μήτρη που είναι ψυχαναγκαστικό. Στα υλικά στρες έχουμε ότι κουράζεται αντικειμενικά, έχει το σπίτι, έχει τη δουλειά, έχει διάφορα και τρέχει, μαγειρεύει, κλαίνει, κάνει, φτιάχνει. Έχει ξενύχτη πολλές φορές γιατί δεν τα προλαβαίνει. Και έχουμε και διάφορα άλλα περιστασιακά στρες. Έχουμε λοιπόν την Αμαλία, η οποία παντρεύτηκε εδώ και 10-15 χρόνια, ερωτεύτηκε, το πρώτο διάστημα ήταν όλα ωραία και καλά, μετά αρχίσαν τα προβλήματα. Γιατί ο σύζυγός της, όντας υπό την επίδραση μιας άλλης μοιασματικής ψυχωτικής κατάστασης και ιδιοσυγκρασιακής μεντορίνου κατάστασης, αντιδρά κάπως ανέστητα για τα δικά της δεδομένα. Δηλαδή, τσιλιμπουρδίζει, δεν ενδιαφέρεται πολύ και για την οικογένεια και τα παιδιά, το σεξ από καιρό άρχισε να μην είναι πλέον αυτό που θα έπρεπε να είναι, και υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μια ανισορροπία. Το ένα της παιδί είναι τάλεγο άλλο πατέρας του. Δεν διαβάζει, είναι λίγο αλήτης, δεν είναι των καλών τρόπων και το καλό παιδί και όντας η ίδια ανάπτυξη μοριάτικη και ψωρική υποφέρει. Εντάξει, έχασε που έχασε τον άντρα της με την έννοια του ότι η σχέση, η ουσιαστική λειτουργική πάπαλα. Είναι εσωστρεφής και τα κρατάει μέσα της και ταλαιπωρεί. Έχει και ένα παιδί το οποίο της αλλάζει τα φώτα, δεν είναι το καλό παιδί, το σεβαστικό παιδί και ούτω καθεξής. Έχει ένα άλλο παιδί που έχει νευρικά τικ, είναι ψυχαναγκαστικό και έχει αγχωθεί και το τρέχει σε γιατρούς. Έχει κουραστεί ήδη στα 45 της, φαίνεται και δείχνει 55 και έχει και διάφορα στρες. Όλα αυτά, όσο είμαστε σε αυτή τη φάση, χαρακτηρίζεται από αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε στη φάση της χρόνιας ασθένειας. Τα σωματικά και τα ψυχικά. Κάποια στιγμή γέρνει η πλάστη. Θυμάστε τις παλιές ζυγαριές. Είχαμε από εδώ αυτό που θα ζυγίζαμε και από αυτό, από εδώ τα βάρη. 1 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά. Όταν πέσουν πάρα πολλά από τη μεριά που έχουμε τα βάρη, τότε γέρνει η ισορροπία και περνάμε από την φάση παθολογίας α στην β. Και από την χρόνια ασθένεια στην οξία ασθένεια. Και αλλοπαθητικά από την κατάσταση κλινικής υγείας στην κατάσταση νόσου. Τι νόσο μπορεί να έχουμε στο συγκεκριμένο άτομο? Μπορεί να έχουμε και ψυχική και σωματική οξία νόσου. Ή μπορεί να έχουμε μόνο κυρίως ψυχική ή μόνο κυρίως σωματική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το η σταγόνα που ξεχύλισε στο ποτήρι ήταν ότι ο άντρας της την απάντησε ξανά και μάλιστα το μάθανε και τα παιδιά. Και έγινε χαμός και διαζύγιο, δεν θέλω διαζύγιο, αυτό ιστορία. Χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε. Πιέζεται πάρα πολύ όντας ψωρική και ενάτρου μουριάτικου στο αν θα πρέπει να χωρίσει και για το καλό των παιδιών
συμπιέζεται και προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Και αυτό την διαλύει. Τι μπορεί να έχουμε? Μπορεί να έχουμε μια ψυχική εικόνα οξείας ασθένειας που να περιλαμβάνει αυτό που λέμε ερωτική απογοήτευση. Στην ψυχιατρική πώς θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε? Ξέρω, μελαγχολία, κατάθλιψη, είναι λίγο πιο βαριά κατάσταση άμα εξελιχθεί. Τέλος πάντων, έχει αυτό που λέμε ερωτική απογοήτευση. Και μάλιστα αυτή η ερωτική απογοήτευση μπορεί να μετασχηματίσει λίγο το άτομο, και εκεί που επηρεαζόταν χρόνια από την ιδιοσυγκρασία ανάτομο διάτομο, τώρα να επηρεάζεται από την ιδιοσυγκρασία η γνάσια. Που είναι το οξύνατομο διάτομο, ας το πούμε έτσι. Και αυτό να κρατήσει μερικές μέρες ή εβδομάδες. Στη φάση αυτή λοιπόν έχουμε οξία ασθένεια και έχουμε ψυχικά την κατάθλιψη έχουμε, για να σχηματοποιήσουμε, μπορεί να έχουμε κατάθλιψη, μπορεί να έχουμε νευραλγίες. Νευραλγία τριδίου, νευραλγία προσωπικού, ή μικρανίες, μπορεί να έχουμε γαστρίτιδα. Έχουμε δηλαδή κάποιες οξείες σωματικές νόσους και μία οξεία ψυχική νόσο, με βάση την αλλοπαθητική αντίληψη. Ενώ με βάση την ομοιοπαθητική αντίληψη έχουμε όλο αυτό που το ονομάζουμε οξία ασθένεια τύπου γνάσια. Καταλάβατε την διαφορά νόσου και ασθένειας? Σε μία ασθένεια που προέρχεται από το α σθένος, έλλειψη σθένους, έχουμε να κάνουμε με το συνολικό σθένος, με το συνολικό άτομο. Στις νόσους πάμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις και λέμε έχουμε νευραλγία τριδίτη, έχουμε ημικρανία που κρατάει μερικές ώρες και έχουμε και υποτροπιάζουσες ημικρανίες, χρόνια ασθένεια, χρόνια νόσου, να συγχωρούμε. Γαστρίτιδα, τώρα, ή έκανε και ένα έλκος στο μάχο. Έχουμε χρόνια τροφική γαστρίτιδα, έτσι. Έχουμε νόσους σε μία ασθένεια. Η νόσος είναι μια πιο περιορισμένη και πιο στοχευμένη στο υλικό σώμα κυρίως κατάσταση. Ενώ στην ομοιοπαθητική όλο αυτό το σύνολο του νοσολογικού ιστορικού του ατόμου στη συγκεκριμένη στιγμή ταιριάζει με έναν συγκεκριμένο ενεργειακό παθογενετικό μηχανισμό που ταυτοποιείται και ονομάζεται η γνάσια ψωρικομίας σε αυτή τη φάση. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αργότερα μπορεί να μεταπέσει ή να ξαναγυρίσει στον άτομο ιάτικου ή να μεταπέσει σε σέπια, που είναι το χρόνιο άτομο ιάτικου, ας πούμε, όπου εδώ έχουμε μια πολύ πιο έντονη κατάθλιψη, έτσι, και έχουμε επίσης άλλου είδους προδιαθέσεις. Μπορεί να έχουμε υποτροπιάζουσες κολπίτιδες, τύπου σέπια. Και κάποιες άλλες έχουμε έντονη κόπωση, σωματική κλπ. Και μπορεί κάποια στιγμή να κάνουμε και έναν καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ έχουμε μοιασματικά. Έχουμε συμπτώματα και ευρήματα εργαστηριακά ή ανατομικά, ενώ εδώ έχουμε χαρακτηριστικά. Στην ομοιοπαθητική, στη συνήθεια τριπή, πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτά. Τα χημικά φάρμακα που δίνουμε δρούν σε ανατομικό επίπεδο, εγχείρηση, η μέθοδη, η θεραπευτική, εγχείρηση ας πούμε, σε ιστολογικό επίπεδο, σε βιοχημικό επίπεδο, σε φυσιολογικό επίπεδο, επίπεδο φυσιολογίας. Έτσι, εδώ δρούν τα χημικά φάρμακα.
Ακόμη και αυτά που λένε για ψυχικές παθήσεις. Τα ψυχιατρικά φάρμακα δεν είναι φάρμακα της ψυχής, είναι φάρμακα του εγκεφάλου. Είναι ουσιαστικά νευρολογικά φάρμακα, αφορούν το νευρικό σύστημα. Πάνε στις συνάψεις κυρίως. Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με απευθείας επίδραση στο ψυχικό επίπεδο. Εκεί έχουν να κάνουν με ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση και όλες των ιδεών ψυχοθεραπείες απευθύνονται στην διανοητική ψυχή. Η ομοιοπαθητική πάει σε ένα πιο πρώιμο επίπεδο. Αν εφαρμόζουμε μεθόδους όπως το repertorizing ή το keynote prescribing ή νοσολογική ομοιοπαθητική ή complex ομοιοπαθητική που δεν είναι ομοιοπαθητική, τέλος πάντων, πάμε και επικεντρωνόμαστε είτε στην νόσο, αλλοπαθητική αντίληψη, έχεις ουρολίμωξη σαρσαπαρίλη, έχεις, ξέρω εγώ, λουμπάγκο, ράστο ξυπόδο, ή στο repertorizing και στο keynote prescribing πάμε κυρίως στα συμπτώματα, δηλαδή στη φάση παθολογίας Β, Γ ή Δ. Και σε άλλες περιπτώσεις μένουμε μόνο στα σωματικά, σε άλλες περιπτώσεις πιάνουμε και ορισμένα χαρακτηριστικά από τη φάση της χρόνιας ασθένειας της κλινικής υγείας. Κάποια χαρακτηριστικά εδώ. Στην κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιπαθητική πάμε κυρίως εδώ, στην χρόνια ασθένεια. Επικεντρωνόμαστε, χωρίς να αγνοούμε τα συμπτώματα της φάσης Β παθολογίας, επικεντρωνόμαστε στη φάση παθολογίας Α, στη χρόνια ασθένεια και προσπαθούμε να βρούμε συνολική ομοιότητα. Εδώ έχουμε μερική ομοιότητα με την οξία ασθένεια και κυρίως τα σωματικά, τα τωρινά. Ενώ εδώ στην κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή πάμε να βρούμε συνολική ομοιότητα. Πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Πάμε να βρούμε ομοιότητα με την συνολική του εικόνα μοιασματική και ψυχική αλλά και σωματική στην κατάσταση της χρόνιας ασθένειας. Γι' αυτό και μπορούμε δρώντας σε βαθύτερο και ανώτερο επίπεδο να έχουμε πιο μόνιμα θεραπευτικά αποτελέσματα και πιο βαθιά, γιατί ακριβώς έχουμε μια βαθύτερη ομοιότητα και πάμε και βρίσκουμε το βαθύτερο μοιασματικό και ιδιοσυγκρασιακό φάρμακο που ταιριάζει στη συνολική εικόνα και σε πρώιμη φάση. Γι' αυτό και καταφέρνουμε και μειώνουμε τις μοιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές προδιαθέσεις. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο άτομο στην Αμαλία που είναι ψωρικό μοιασμα, να του μουριάτη του ιδιοσυγκρασιακή επίδραση, έχει τη συγκεκριμένη ζωτική δύναμη, έχει ήδη μια βάση. Είναι στραβότοπη. Έρχονται και οι προκλητικοί παράγοντες, γι' αυτό τους ονομάζω προκλητικούς παράγοντες. Αυτοί είναι οι βαθύτεροι αιτιολογικοί παράγοντες. Έχουμε προκλητικούς παράγοντες, ψυχικούς, ενεργειακούς, κατώτερους ενεργειακούς, ραδιενέργεια κλπ, ακτινοβολίες κλπ, και υλικούς παράγοντες που ερεθίζουν αυτές τις προδιαθέσεις, πέφτει η ζωτική δύναμη και αρχίζουν τα συμπτώματα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα εμπλέκονται και η δράση του ατόμου από την ασθένεια και έπειτα συνεχίζει να καπνίζει, κόβει το κάπνισμα. Θετική στάση, αρνητική στάση. Και οι διάφορες θεραπείες που κάνουμε, που μπορεί να είναι ακόμα και κατασταλτικές, που μπορεί να περιπλέκουν το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Ήθελα να σας δώσω λοιπόν μια συνολική εικόνα της αιτιολογικής αλυσίδας της ασθένειας, όχι της νόσου, της ασθένειας. Περαιτέρω θα διαβάσετε στις διαλέξεις, στα μαθήματα των προηγούμενων ετών και στο βιβλίο «Αιτιολογία των ασθενειών, μοιασματική θεωρία», «Θεωρία των μοιασμάτων». Έτσι. Ομοιοπαθητική, ιατρική και μοιασματική θεωρία. Στα ιστοσελίδα, στα βιβλία, στα ιατρικά βιβλία, στο συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω ότι δεν καταργούμε
την ήδη υπάρχουσα γνώση όσον αφορά τους προκλητικούς ή αιτιολογικούς παράγοντες τους οποίους αναφέρει η συνήθις ιατρική. Πάμε και ολοκληρώνουμε. Κλείνουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα μοιάσματα. Πώς έφτασε ο Χάνεμαν στα μοιάσματα? Για πολλά χρόνια έκανε θεραπεία των οξέων νόσων ο Χάνεμαν. Ή έστω της οξείας ασθένειας, με την έννοια ότι προσπαθεί να πιάσει και το σωματικό και το ψυχικό. Αλλά αφορούσε τις οξείες ασθένειας. Δυστυχώς αυτό κάνουν σε μεγάλο βαθμό αυτοί που κάνουν repertorizing ή keynote prescribing ή όλα τα υπόλοιπα. Όμως, διαπίστωσε ο Χάνεμαν, όπως διαπιστώνουν και όλοι όσοι κάνουν τα αντίστοιχα σήμερα, ότι κάθε φορά που ερχόταν ένας ασθενής με μία οξία νόσο, κάθε φορά που έδινε ένα φάρμακο που τέριαζε στην οξία εικόνα, έφευγε η οξία εικόνα, αλλά μετά από λίγο διάστημα, ανάλογα και με τον τρόπο ζωής του ατόμου, υποτροπίασε. Θεράπευε ένα κρυολόγημα σε ένα παιδί, κάθε φορά θεράπευε το κρυολόγημα. Τη μια φορά έδινε μπελαντόνα, την άλλη έδινε αρσένη, την άλλη έδινε πουρσατήλα, την άλλη έδινε οτιδήποτε άλλο. Μετά από κάποιο διάστημα το ξαναχώρησε και μετά έδινε κάποιο άλλο φάρμακο. Μετά από 15 με 20 χρόνια εφαρμογής της ομοιοπαθητικής, είπε ότι πρέπει να υπάρχουν βαθύτερες αιτίες που να κάνουν τα άτομα να υποτροπιάζουν. Γιατί αφού εφαρμόζω τον νόμο των ομοίων δεν έχω ουσιαστική και μόνιμη και βαθιά θεραπεία? Γιατί δεν έχω πλήρη ομοιότητα. Έχω μερική ομοιότητα με την εικόνα της αξίας ασθένειας. Όταν, τι σημαίνει αυτό, ότι όταν μου έρθει η γυναίκα να του μουριάτικου στη φάση της οξείας ασθένειας αυτής και είτε έχει μικρανία, είτε έχει γαστρίτιδα, είτε έχει νευραλγίες, είτε όλα μαζί, είτε έχει κατάθλιψη, εγώ της δίνω γυμνάσια. Η γυμνάσια όμως είναι ένα περιστασιακό φάρμακο. Είναι μια οξία περιστασιακή, ιδιοσυγκρασιακή εικόνα. Αν κάθε φορά πάω εδώ και δρώ, δεν θα θεραπεύσω αυτά, δεν θα μειώσω αυτά και δεν θα ανεβάσω συνολικά το άτομο. Πρέπει να πάω εδώ για να δώσω ένα άτομο διάτομο στο συγκεκριμένο άτομο. Ένα άλλο παράδειγμα. Αν έχω ένα άτομο λαϊκοπόδιμο σαν χρόνια ιδιοσυγκρασιακή εικόνα και όταν μου αρρωσταίνει βγάζει αρσένικο και εγώ του δίνω αρσένικο, θα φύγει μόνο αυτό. Έχω μερική όμως. Το σωστό είναι στην οξία φάση να του δώσω το αρσένικο ή την υγνάσια ή οτιδήποτε άλλο βγάλει και μόλις περάσουν μερικές μέρες να του πω θα πάρεις το λαϊκοπόδιο που υπάρχει από κάτω εκείνη το βαθύ σου μοιασματικό και ιδιοσυγκρασιακό φάρμακο σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Γιατί αύριο θα έχεις κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο ότι κάνει ο άλλος 10 χρόνια με παθητική και λέει πώς πας. Με τη μέθοδο του repertorizing, του κοινού, του prescribing, τέλος πάντων με την επικέντρωση στην οξία εικόνα και όμως πάει καλά κάθε φορά σε διάφορα προβλήματα, αλλά δεν μειώνονται οι χρόνια στο προδιαθέσεις. Με την κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή παθητική, αν ο ασθενής κάνει για κάποιους μήνες, ανάλογα με την περίπτωση και τη βαρύτητα και το σταυρό που βαλάει ο καθένας, μια σωστή θεραπεία, στην πορεία της θεραπείας που μπορεί να αλλάξει και δύο και τρία βαθιά ιδιοσυγκρασιακά φάρμακα να επαναληφθεί το ίδιο μερικές φορές, φτάνουμε στο σημείο να μειώσουμε τις κλασικές, τις χρόνιες προδιαθέσεις. Γι' αυτό επικαλούμε και τη μαρτυρία όσων γιατρών εδώ έχουν αρχίσει και παρακολουθούν ιατρείο, ότι βλέπουν ότι έχουμε στρωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουν ότι οι ασθενείς μου, οι οποίοι έχουν κάνει θεραπεία πάνω από 6, 8, 10 μήνες και κατά καιρούς επανέρχονται όποτε έχουν πρόβλημα και κάνουν βαθιά ομοιοπαθητική θεραπεία, είναι στρωμένες οι καταστάσεις. Έχουν λιγότερες προδιαθέσεις σε σχέση με τότε που ξεκινήσανε, έχουν πιο ήπιες καταστάσεις και ισορροπούν πιο εύκολα.
Και γι' αυτό και το δεύτερο, το follow-up, ας το πούμε, το ιστορικό, το δεύτερο, το τρίτο κλπ. Δεν κρατάει πάνω από 15 λεπτά. 10, 15, 20 λεπτά. Το έχετε δει από τόσο όσους παρακολουθείτε γιατί. Στο πρώτο ιστορικό αφιερώνω γύρω στα 45 με 60 λεπτά. Γιατί έχουμε να πάρουμε όλο το μεσολογικό, όλο το εθνικό ιστορικό, να δούμε τις εξετάσεις, να το εξηγήσουμε, είναι παραδείγματι κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά ακόμη και εκεί το βασικό ομοιοπαθητικό ιστορικό κρατάει από 20 λεπτά έως μισή ώρα. Μιλάμε για έμπειρο ομοιοπαθητικό γιατρό, έτσι όταν ξεκινάει κάποιος στην αρχή θα έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει. Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με κάποιες σχολές που λένε ότι αν δεν πάρεις 2 ώρες πρώτο ιστορικό δεν έχεις πάρει καλό ιστορικό. Για μένα υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πας στην Αμερική. Ο ένας είναι να πάρεις το τζετ. Το τζετ είναι η κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθή κατά την άποψη. Μπορεί να πας και με το Dakota. Ντουκουντουκουντουκ για να κάνεις πολλές ώρες και να σου τελειώσουν και τα καύσιμα και να μην φτάσει. Ή να μπερδευτείς. Ας πάρουν καταιγίδες και να πας αλλού. Γιατί δεν έχεις τη γνώση τη μοιασματική και μπερδεύεις το κλέι πουλισατήλα κλέι λάχης. Ένας άλλος τρόπος είναι να πας και να πάρεις ένα ελικοπτεράκι. Θα σε πάει μέχρι του να φύγει λίγο η οξία εικόνα και θα πέσει κάτω. Δεν θα σε πάει στραβά. Πάμε στα μοιάζοντα. Ο Χάνεμαν λοιπόν είπε ότι υπάρχουν βαθύτερες αιτίες και έτσι άρχισε να περιγράφει το ψωρικό, το συγχωτικό και το συμφιλητικό μοίας. Δεν πρόλαβε, ο βίος βραχής τέχνη μακρά. Μίλησε μόνο για τα μοιάσματα, έτσι θεωρητικά. Δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει. Ταυτοποίησε και κάποια σωματικά χαρακτηριστικά των μοιασμάτων. Ψωρικά συμπτώματα, συγχωτικά συμπτώματα, συμφιλητικά. Άδρα, μετά ήρθαν άλλοι. Ο Κέντ, ο Πασκέρο, ο Ορτέκα και προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν και ψυχικά συμπτώματα, χαρακτηριστικά και συμπτώματα ψωρικά, συμπτωτικά, συμπτωτικά. Έκανα μια εντατική προσπάθεια και κατάφερα πιστεύω να ταυτοποιήσω όχι απλά τα ψυχικά και σωματικά συμπτώματα από πλευρά ψωρικής, συγκοτικής ή συμφιλητικής, αλλά τα χαρακτηριστικά, τα ψωρικά, τα συγκοτικά και τα συμφιλητικά και μάλιστα με επικέντρωση στο ψυχικό τομέα, γιατί αυτό κάνουμε εδώ πέρα, στη μέθοδό μας, και μάλιστα τι χαρακτηριστικά έχει το ψωρικό, συγκοτικό και συμφιλητικό άτομο όσον αφορά πρόθεση, όσον αφορά σκέψη, όσον αφορά συναισθήματα, όσον αφορά πρωτογενή συμπεριφορά, όσον αφορά δευτερογενή συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καθορίσουμε. Αυτά περιγράφονται στο ίδιο βιβλίο για την θεωρία των μοιασμάτων. Έτσι και τη μοιασματική θεωρία. Και δεν είναι απλά θεωρητικά, είναι εργαλείο στο να μπορέσουμε να καταλήξουμε αν το άτομο του οποίου του παίρνουμε το ιστορικό είναι κατεξοχήν ψωρικό, συγχωτικό ή συμφιλητικό. Άμα καταλήξουμε σε αυτό, τότε σαφώς θα μπορέσουμε να κατευθυνθούμε σε ψωρικές, συγχωτικές ή συμφιλητικές ιδιοσυγκρασίες. Και ας αντίστοιχα φάρμακα. Ή σε συνδυασμούς. Λέμε ας πούμε ότι ο φόσφορος είναι ψωρικός όσον αφορά πρόθεση και σκέψη, αλλά συγκοτικός όσον αφορά έκφραση. Έτσι. Είναι οι συνδυασμοί των τριών μοιασματικών προδιαθέσεων που οδηγούν από τα τρία μοιάσματα στις 50, ας το πούμε έτσι, πλέον χρήσιμες και σημαντικές χρόνιες ιδιοσυγκρασιακές εικόνες. Άρα στην κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιπαθητική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε
μοιασματικά χαρακτηριστικά του ασθενούς μας για να μπορέσουμε να κάνουμε βαθιά και ουσιαστική διάγνωση. Χωρίς τα μοιάσματα, η γνώση, πώς λειτουργεί ένα ψωρικό, συγχωτικό και συμφιλητικό άτομο, δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική βαθιά διάγνωση και δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική βαθιά διαφορική διάγνωση. Έτσι. Κλαίει το άτομο ή έχει νεύρα, και αυτό είναι το κύριο του χαρακτηριστικό. Γιατί κλαίει, γιατί έχει νεύρα? Όσοι ήταν χτες το περιστατικό που αναλύσαμε, που ήταν ένα συμφιλητικό παιδάκι, είδαν πόσο σημαντικό ήταν να καθορίσουμε αν και να τώρα καταλήξουμε σε φάρμακο, αν δεν ξεκαθαρίζαμε αν είναι ψωρικό, συγκωτικό ή συμφιλητικό. Ήταν ένα πολύ χειριστικό παιδάκι, με πάρα πολλά έντονα νεύρα, και αυτή η χειριστικότητά του που ήταν συμφιλητικό χαρακτηριστικό, δούλευε κόσμο, δασκάλους, γονείς, γιατρούς, τα πάντα, μας καθόρισε να πάμε προς συμφιλητικές ιδιοσυνεργασίες. Και τα άλλα χαρακτηριστικά μας βοήθησε να καταλήξουμε στο στραβό. Πάμε στα χαρακτηριστικά τα ψωρικά, τα συγκωτικά και τα συμφιλητικά. Θα τα διαβάσετε όπως είπα αναλυτικά, θέλω να σας δώσω μία γεύση. Να πάρετε μία εικόνα, μία ιδέα. Παραλαμβάνω. Και τα εδώ μαθήματα, ο τρόπος που γίνεται η εκπαίδευση είναι στο να πάμε στο αίσθημα, στην ουσία του κάθε θέματος και στη συνειδητική εικόνα, όχι να σας μάθουμε να παπαγαλίζει. Γι' αυτό και στις εξετάσεις δεν βάζουμε θέματα από παπαγαλίας, από μνημόνευσης. Δεν γίνεται αυτό. Δεν λειτουργεί. Σας κάνουμε μηχανικούς ιστοριολήπτες. Δεν σας κάνουμε έλογους γιατρούς. Θεραπευτές με την όλη σημασία της λέξης. Πάμε στα ψωρικά, συμφωτικά και συμφιλητικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως τι επικρατεί και κυρίως από εκεί και πέρα το δεύτερο σε ισχύ μοιάσμα πόσο κοντά είναι στο πρώτο. Για να κάνουμε μια αντιστοιχία που θα είναι χρήσιμη όσοι ξέρουν από γιν και γιάν, έτσι, το ψωρικό είναι το γιν. Το συγκωτικό είναι το Γιάνγκ και το συμφιλητικό είναι η διαστροφή του Γιάνγκ. Στον βελονισμό και στην φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από τον βελονισμό, στη θεωρία των πέντε στοιχείων και στο... υπάρχει το Γιάνγκ. Το Γιάνγκ δεν είναι πράγμα, δεν είναι ενέργεια, είναι κατάσταση. Κατάσταση που αφορά και όλα τα επίπεδα, και το ψυχικό, και τον ψυχικό κόσμο και τον κατώτερο ψυχικό κόσμο, τον ενεργειακό κόσμο, τον κατώτερο ενεργειακό κόσμο και τον υλικό κόσμο. Άρα και στον άνθρωπο έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Το γιν είναι η γη. Το γιάνγκ είναι ο ήλιος. Η γη είναι πιο συμπυκνωμένη, πιο σταθερή. Ο ήλιος είναι πιο εθέριος, πιο έντονος, πιο ενεργειακός. Εδώ έχουμε ύλη, εδώ έχουμε ενέργεια. Εδώ έχουμε
αυξημένη κίνηση και δραστηριότητα, αλλά και αυξημένη αστάθεια λόγω της κίνησης, το αντίθετο. Εδώ έχουμε αυξημένη κίνηση και αυξημένη για αυτό το λόγο αστάθεια και μεταβολή. Εδώ έχουμε μειωμένη κίνηση και αυξημένη σταθερότητα. Εδώ είναι το θηλυκό, οι θηλυκές ποιότητες, όχι το θηλυκό, οι αρσενικές ποιότητες. Γιατί σαν όντα έχουμε και τα δύο. Το ξέρουμε και από το υλικό επίπεδο. Ο άντρας έχει και γυναικείες ομάδες. Η γυναίκα έχει και ανδρικές ομάδες. Έτσι. Γιατί και τα δύο διαφοροποιούνται από ένα σημείο και έπειτα. Το αγόρι και το κορίτσι είναι, λέμε το αγόρι, το κορίτσι. Δεν λέμε ή αγόρι ή κορίτσι. Λέμε όμως η γυναίκα, ο άντρας. Έτσι. Μετά γίνεται η διαμόρφωση. Επομένως, δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες είναι γιν και όλοι οι άντρες είναι γιάν. Έτσι. Και έχουμε με βάση αυτές τις ποιότητες πάμε να δούμε στο υλικό επίπεδο τι γίνεται. Έχουμε υπολειτουργία, υπερλειτουργία, υποθυρεοειδισμό, υπερθυρεοειδισμό, εύκολη κόπωση, αντοχή. Μάλιστα, εδώ έχουμε αυξημένη δύναμη, πάλι να γράφουμε, λοιπόν, εδώ έχουμε, για να είμαστε πιο σωστοί, εδώ έχουμε τους ποδηλατούς μαραθωνοδρόμους, έχουμε μικρή δύναμη, μεγάλη αντοχή και εδώ έχουμε τους αρσιβαρίστες. Έχουμε μεγάλη δύναμη, αλλά όχι αντοχή, για πολύ. Εδώ έχουμε το γιν σώμα. Εδώ στο συμφιλητικό έχουμε υπολειτουργία, υπερλειτουργία, διαστροφή της λειτουργίας. Το σώμα το γιν είναι αυτό το σώμα. Και αυτά τα δάχτυλα. Μακριά και λεπτά. Γιν. Από πάνω μέχρι κάτω ένα ίσιο πράγμα. Εδώ έχουμε το γιάν. Δυνατά πόδια, δυνατά δάχτυλα, μεγάλη παλάμη, μικρά και χοντρά δάχτυλα. Λοιπόν, η ατροφία οργάνων, υπερτροφία οργάνων και εδώ τι έχουμε, διαταραχή της μορφής, καταστροφή. Σας έδωσα μια γεύση. Πάμε να δούμε τα ίδια πράγματα, στα ίδια πράγματα, στο λιγό σημαντικό συμφιλητικό. Ψωρικό, σηκωτικό, συμφιλητικό. Πρόθεση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για αρχές, αξίες. Το ψωρικό άτομο έχει αρχές και προσκολάτε στις αρχές. Είναι μια προσκόλληση ψωρική. Προσέξτε, όλα όσα λέμε είναι ανισορροπίες, δεν είναι το φυσιολογικό. Έτσι, είναι σε υπερθετικό βαθμό. Έτσι, όταν λέμε μειωμένη κίνηση στο ψωρικό, εννοούμε μειωμένη κίνηση. Όταν λέμε αυξημένη ενέργεια, όταν λέμε
υπερλειτουργία είναι ούτε υπερλειτουργία. Όταν είναι φυσιολογική λειτουργία δεν είναι ούτε ψωλικό χαρακτηριστικό, ούτε σηκωτικό χαρακτηριστικό. Όλα τα συμπτώματα, όλες οι ρούμπρικες του ρεπέρτορη και της ματέρια μέτικα είναι ανισορροπίες, δεν είναι στο φυσικό βαθμό, φυσιολογικό βαθμό. Εντάξει. Ένα άτομο που έχει, δεν έχει ούτε πολλά νεύρα, ούτε λίγα νεύρα, όπου χρειάζεται νευριάζει, όπου μπορεί να συγκρατηθεί ή συγκρατιέται, δεν είναι ούτε ψωρικό χαρακτηριστικό αυτό, ούτε συγκωτικό, ούτε συμφυγικό, ούτε σύμπτωμα, ούτε χαρακτηριστικό. Εντάξει. Το ψωρικό άτομο έχει την τάση να υιοθετεί αρχές και μάλιστα να προσκολάται σε αυτές. Να μην είναι ευέλικτος, να μην αλλάζει εύκολα αρχές και να μπερδεύει τα άτομα με τις αρχές που προβάλλουν. Γι' αυτό και γίνεται εύκολα το θύμα των πολιτικών, των πολιτικά δυνατών γενικών, των λαοπλάνων, των θρησκειών, των λαοπλάνων, εκπροσώπων των θρησκειών, και των ανθρωπιστικών ιδεολογιών, οποιονδήποτε ιδεολογιών. Γιατί κρίνει εξιδίων ψωρικά τα αλότρια. Λέει ότι αφού εγώ πιστεύω στην ιδεολογία και είμαι σωστός, πώς το λέμε, ειλικρινής ιδεολόγος, έτσι είναι και οι άλλοι. Αν δεν... Και εκείνη που την πατάει και γίνεται το τέλειο θύμα των συγκριτικών ατόμων. Και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία. Και επειδή ακριβώς προσκολάται στις αρχές, έχει άγχος να είναι εντάξει με τις αρχές και έχει ενοχές έντονες όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και όταν σαν άνθρωπος κάνει λάθη. Προσκόλληση, άγχος, ψωρικό, ενοχές. Το σηκωτικό άτομο, πώς είναι το ψωρικό, το άλλο. Δεν ενδιαφέρεται για αρχές. Δεν ενδιαφέρεται για αρχές. Γιατί δεν ενδιαφέρεται για αρχές? Γιατί το χαρακτηριστικό του σηκωτικού μοιάσματος δεν είναι η αντίθεση προς τις αρχές. Δεν είναι η προσκόλληση στις αρχές, είναι ότι δεν με νοιάζουν οι αρχές. Με νοιάζει η διασκέδαση. Με νοιάζει να χορτάσω. Θάνατος ευτυχισμένος, να πεθάνεις χορτασμένος, δεν λέω το άλλο. Έτσι, να πεθάνεις χορτασμένος. Να στύψεις τη ζωή. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, να ζήσουμε 10 χρόνια λιγότερα, αλλά να πεθάνουμε χορτάτερα, να έχουμε ζήσει τη ζωή. Να έχουμε φάει τα πάντα, να έχουμε πιει τα πάντα, να έχουμε επιδείξει τα πάντα, να έχουμε κάνει extreme sport, να έχουμε πάει και στη Βραζιλία και από εδώ και από εκεί να χορέψουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Ο Ζορμπάς. Ο ντυρλαντά, ντυρλαντά. Έτσι. Ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξουμε. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλαρί. Από κανάρα σε κανάρα τα πετάω. Αυτό είναι το σηκωτικό στην extreme του κατάσταση, έτσι. Είναι η ποσότητα, όχι η ποιότητα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα. Προσκόλληση στην ποιότητα. Έτσι προσκόλληση, να πείτε κακό είναι να έχεις ποιότητα. Όχι, κακό είναι να έχεις προσκόλληση στην ποιότητα. Γιατί αυτό σε κάνει μη παραγωγικό. Η ζωή δεν είναι τέλεια. Όταν εσύ προσπαθείς ψωρικά να γράψεις το τέλειο βιβλίο, το ψωρικό, και κάνεις 10 χρόνια για να το γράψεις και διορθώνεις, ξαναδιορθώνεις, αφαιρείς, προσθέτεις, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία. Αυτό και δεν άλλο παράδειγμα. Έτσι. Είναι ανισορροπία. Και όταν πιάσεις ένα βιβλίο και γράψεις, άσε που δεν θέλεις να γράψεις, άμα είσαι σηκωτικό, σημαίνει να κάνεις γράψεις, γράψεις κάτι στο πόδι πρόκειται. Είναι και τα δύο ανισορροπίες. Εδώ λοιπόν έχουμε διασκέδαση. Και
είναι ενάντια στις αρχές, κόντρα στις αρχές, μόνο αν αυτές οι αρχές, οι εκπρόσωποι των διάφορων ιδεολογιών και αρχών, του εμποδίζουν όλα αυτά που είπα, τη χαρά της ζωής, όπως την εννοεί ο ίδιος. Δεν είναι καλά της θρησκείας, ούτε υπέρ της θρησκείας, δεν τον νοιάζει. Εντάξει, θα πάει στην εκκλησία, θα κάνει το πάει, έχει και ωραίες κόμπες καμιά φορά στην εκκλησία, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά αν έρθει ο παπάς και του πει, δεν ξεχασέ το, δεν νηστεία, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν απαράδειγες. Και εσύ και η θρησκεία σου. Εντάξει. Αν είναι, είναι ένας συγκοντικός και έρχονται οι κατακτητές και κάποια στιγμή γίνεται ήρωας. Από τι είχε γίνει ήρωας, από φάλτσο. Δεν είναι ο ψωρικός που θα πάει στην αντίσταση και θα αφιερώσει τη ζωή του στο κίνημα, στην επανάσταση, το ένα στο άλλο. Όχι. Είναι με την παρέα του, πίνει στη, και τρώει στη ταβέρνα, μπαίνει ο Γερμανός στην κατοχή, ξέρω εγώ, και θέλει να πάρει το, θέλει να δώσει παραγγελιά αυτός, μάλλον τη στιγμή που δίνει παραγγελιά αυτός και σηκώνεται να χορέψει, έρχεται ο Γερμανός και λέει, όχι, θα βάλετε αυτό. Τι λέει, ρε, σκοτώνει τον Γερμανό, ήρωας. Δεν θα νοιαστεί να μπει σε τέτοιου είδους προσκολήσεις. Εάν οποιοδήποτε κατακτητής ή ξέρω εγώ, εξουσία του περιορίσει αυτό που είπαμε, τη χαρά, ή του θίξει την σηκωτική του μαγκιά, εκεί μπορεί να αντιδράσει έντονα. Συμφιλητικό μοιάσμα. Μίασμα, υιοθετεί όχι ειλικρινώς εκείνες τις αρχές και αξίες εξωτερικά επιφανειακά που τον βολεύουν, που υπηρετούν το εγώ, τα συμφέροντά του, τα ατομικά. Το κυρίαρχο είναι το εγώ και οι αρχές είναι συσσαγωγικά. Και μπορεί να δούμε, επειδή η υπερβολή και η σκοπιμότητα είναι κύρια χαρακτηριστικά, υπερβολή, σκοπιμότητα, εγωιστική σκοπιμότητα και το εγώ είναι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του συμφιλητικού μοιάσματος, ή θα μηδενιστικά θα απορρίψει κάθε αρχή, αλλά και αυτό είναι μια αρχή, μια ιδεολογία. Απορρίψω όλες τις ιδεολογίες και να είμαι υπέρ του μηδενισμού, δεν υπάρχει Θεός, όλα αυτά είναι βλακίες για τους βλάκες. Δεν υπάρχει ηθική και μαλακίες, όλα αυτά είναι, γιατί βλέπεις την κύρωση ηθική. Αυτά είναι για τους βλάκες. Το θέμα είναι να είσαι από πάνω. Να κυριαρχήσεις, να κάνεις, να φτιάξεις, να απαντήσεις επιπτωμάτων. Έτσι είναι ο νόμος ο ανθρώπινος, έτσι είναι η φύση, είναι μια ζούγκλα. Όπως τα ζώα κυριαρχεί ο ισχυρότερος και κάνει ό,τι θέλει, έτσι πρέπει να κάνει και κανείς. Αυτή είναι η βαθύτερη φιλοσοφία του συμφιλητικού ατόμου. Μπορεί όμως αυτή να την προβάλλει πρωτογενή συμπεριφορά ή να μην την προβάλλει και να προβάλλει ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, ή έχει μηδενιστική τάση και υιοθετεί μηδενιστικές φιλοσοφίες, στάχτη και μπούρμπουλη. Θα ρίξω, έχω